Καυχήσονται όσοι εν δόξη. Πρόσχομεν. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών. Σοφία. Προς γαλατά, γλάτας επιστολής το Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Αδελφοί, ο καρπός του Πνεύματος έστην αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, κατά των τιούτων που καίστη νόμος. Ιδέ του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, συν της παθήμαση και τες επιθυμίες. Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν, μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος έτινη παραπτώματι, ημείς τα πνευματική κατατίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραότητος, σκοπόν σε αυτούν μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε. Παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Τίσου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξαση Κύριε, δόξαση. Το καιρό εκείνο έσυ ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ειν ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνε από τον όσον αυτών και οι οχλουμένοι από πνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντο και πάσο όχλος εζητήν απέπτεσε αυτού ότι δύναμις παρά αυτού εξέρχεται από ιατό πάντας και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού ή στους μαθητάς αυτού έλεγε «Μακάρι πτωχή, ότι η μητέρα εστίν η βασιλεία του Θεού, μακάρι οι πεινώντες νυν, ότι χορταστήσεσαι, μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε, μακάρι έστε όταν μισούσουσιν ημάς οι άνθρωποι, και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωσιν και εκβάλωση το όνομα ημών ως πονηρών ένεκα του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε εν εκείνη την ημέρα και σκυρτήσατε η δούγαρο μισθός ημών πολύ. Εν το ουρανό ειρήνη σοι το ευαγγελισμένο και Κύριε, δόξαση εις πολλά έτηδες σώταν.
του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κύριου Δεύθυνου, Κύριε Λέησον, Θεός Χριστός, Thank you.
Επισκόπου και Πατρός ημών Στυλιανού, του αδελφού και συλλειτουργού ημών Κωνσταντίνου και πάσα εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου της Φιλοσοφίας, νεολαίας των κοπιόντων και των ψαλόντων, πάντων ημών των παρακολουθούντων την τέλεση της ανεμάκτου μυσταγωγίας ταύτης, των εν ασθενείες, θλίψεση, δοκιμασίες, πειρασμής, κινδύνης, ευρισκομένων αδελφών ημών, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ευκλεώς αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων, των γονέων ημών, των αναδόχων, τέκνων, συγγενών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη και μετανοία τετελειωμένου. Όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση ζώντων και τεθνεώτων, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων της Ιερουσαλήμ. Αμήν. Τες αγγελικέ και το πνεύμα τη
Έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Μονογενή, του Πατρός γεννηθέντα προς πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ούκ υθέντα ομοούσον του Πατρί, διού τα πάντα ηγέντο. Το διημάς ανθρώπους δια μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντας εκ του ουρανών και σακωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της παθαίνου και να ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών εν Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστά την τρίτη μέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμε με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου στη βασιλεία ου και στο τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, των Κυρίων, των Ζωπιών, των Πατρός ευλογόμενων, των Συ Πατρί και Υιόν συμποσκυνούμενων και συσδοξαζόμενων των αλήσεως για των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν με το φόβο, πρόσχομεν την Αγία να φοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνη, θυσίαν ελέσεων. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος σου ανοσχόμεν τας καρδία έχομεν προς τον Κύριο. Της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Τα σα εκ των σών σοι προσφέρουμεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε
αληθείας και όν εκαστός και διάνοια έχει και πάντων και πασόν. Και πάντων και πασόν. Και δώσμιν ιστοματική μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλωπές ονομά σου του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών και μετά του Πνεύματος Σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτηνε του Κυρίου δεηθόμεν υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δωρών του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νεαρών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικατεπέμψε με την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Υιού Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δεησάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς θέσποτα μετά παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα
και λέγει. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επ' της γης, το αγνάτων ημών των πλούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ενίους ευθύνουμε τις ωφελέτες ημών, μη σε ενέχεις ημάς πειρασμόν. Αλλά λύσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το πνεύμα τί. Τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομε. Άρητη και η τυρμής και η φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Σου το Παναγίο και αγαθό και το ποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσχομεν. Αγία της Αγής. Εις το Αγίο, εις Κύριο, Ιησούς Χριστός, oh.
Mm-hmm.
Είδομεν το φως το αληθινό, ελάβομεν νέμα επουράνιον, ευρώμεν πίστην αληθή, αδιαιρέτων τριάδα προσκυνώντες, αυτή γαρή μας έσωσε. Μεταλαβώντες το Θείον Αγίον Αχράντων Αθανάτων Επορανίων Πιζοποιών Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτης Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν Ειρηνικήν Γνωματικής Άμνη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ο Κυσί ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομε του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους έφεσι πεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον, η θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άφουσι, το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σύ την δόξαν, ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνα. Ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος, το όνομα Κυρίου ή ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Τώρα με μεγάλη προσοχή θα ακούσουμε να ψάλλει ο Όσιος Παΐσιος. Όπως εχθές ακούσαμε να κηρύττει ο Όσιος Παΐσιος, τώρα θα τον ακούσουμε να ψάλλει έναν από τους ψαλμούς του Δαβίδ, τον οποίον γνωρίζουμε γιατί ακούμε ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, λέμε τους στίχους του ψαλμού και λέμε μετά ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Γι' αυτό με πολύ προσοχή να ακούσετε τον Όσιο Παΐσιο να ψάλλει αυτόν τον ψαλμόν του Δαβίδ. Thank you.
παίξαμε ήταν ο ψαλμός του Δαβίδ που ψάλουμε «Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού». Και όλος ο ψαλμός που τελειώνει, που σε κάθε στίχο λέμε «ότι στον αιώνα το έλεος αυτού». Εύχομαι λοιπόν Όσιος Παΐσιος, τον οποίον τιμούμε σήμερα έστω και εμείς οι ολίγοι εδώ, να πρεσβεύει για μας. Είναι ο Άγιος, ο οποίος υπέστη τα πάνδυνα, από μικρό παιδί 4 μηνών ξεκληρίστηκε από την πατρίδα του την Καπαδοκία, πήγε στο όρο Σινά και κατέληξε στο Άγιον Όρος και τώρα είναι κοντά στο Θεό όπου αναπαύεται και παρακαλεί για εκείνους οι οποίοι τον παρακαλούν. Είναι ένας σύγχρονος ασκητής που πέθανε το 1994 σε ηλικία 70 ετών. Είναι ο άνθρωπος, όπως ακούσαμε χθες στα τροπάρια, που βλέπει τα μέλλοντα, έβλεπε τα μέλλοντα σαν παρόντα. Αυτά που θα γίνουν στο μέλλον σαν να ήταν αυτή την ώρα. Ήταν πολύ επιεικής στους ανθρώπους. Αυστηρός στον εαυτόν του, αλλά επιεικής και με πολύ αγάπη για τους αμαρτωλούς, για τους ασθενείς και για τους αδικουμένους. Ενώ ο ίδιος έκανε θαύματα και εγένοντο θεραπείες για τον εαυτόν του που είχε την ασθένεια του καρκίνου, δεν ζήτησε κάτι για το Θεό, αλλά υπέμεινε με καρτερικότητα, διότι πίστευε ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν αιώνος προς την μέλουσαν αποκαλυφθήνε δόξαν του Θεού. Ας τον νικετεύουμε, ας τον παρακαλούμε να πρεσβεύει στο Θεό για μας, να μας δίνει υπομονή, να μας δίνει ασκητικό φρόνημα, γιατί ο ασκητής δεν είναι μόνο ο μοναχός, αλλά είναι και ο χριστιανός, ο λαϊκός που εργάζεται, που ασκείται μέσα στην οικογένειά του, μέσα στη δουλειά του, μέσα στο δωμάτιό του και εκεί είμεθα ασκητέ, γιατί κανείς δεν αγιάζει από τον τόπο, αλλά από τον τρόπο της ζωής. Μπορεί να είμαστε στα Ιεροσόλυμα, στο όρος Σινά, στο Άγιον Όρος και να μην είναι ο νους μας στο Θεό και να είμαστε εδώ, στην Αδελαίδα, στα προβλήματά μας και ο νους μας να είναι στο Θεό με την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και με την προσπάθειά μας. Επομένως, δεν αγιάζεται κανείς μόνο από τον τόπο, αλλά από τον τρόπο ζωής. Εύχομαι Όσιος Παΐσιος να είναι κοντά σας, στις οικογένειές σας, στις θλίψεις σας, στις ασθένειές σας, στους αδικουμένους, στους ευρισκομένους στα νοσοκομεία και σε όλο τον κόσμο, ο οποίος υποφέρει, αδικείται, συκοφαντείται, περιφρονείται και όσοι ζητήσουν το έλεος του Θεού, δια πρεσβειών του Οσίου Πορφυρίου, του Οσίου Παϊσίου και Οσίου Πορφυρίου και Οσίου Ιακώβου του Νέου, που ανεγνωρίστηκε προσφάτως από την Εκκλησία μας, όλων των Αγίων, να πρεσβεύουν για μας. Ευλογία Κυρίου και έλεος έρχεται μας, η αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου, ούτην μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εις πολλά έτη δεσπότα, εις πολλά έτη δεσπότα. Διευκόν τον Αγίον.
Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαπρεσβειών του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, βοήθειά μας ο Άγιος. Θεοφιλέστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ με την παρουσία σας που μου θεάσετε σήμερα και για χτες το βράδυ και επίσης στους αγαπητούς αδελφοί που ήρθαν χτες το βράδυ, τον Πάτερ Στυλιανό και τον Πάτερ Ιωάννη, και σας ευχόμαστε όλες σας καλή σας μέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και τώρα μετά την Εκκλησία σας παρακαλούμε να περάσετε πίσω στο χώρο της Εκκλησίας η φιλότοχος καλά για ένα πρωινό καφέ και τσάι. Dear brethren, we would like to thank His Grace Bishop Nicandros for honoring us and blessing us today on this special day of St. Paisios. We pray and also thank our Reverend Fathers from last night, Father Siluan and Father John Shifterby, for being here with us. And the Philotopos invites you now to join us in the hall behind the church for light, tea and coffee and refreshments. Thank you.